Ονομάζομαι Κωνσταντίνο Σταύρου, πυρονόμο 3577. Είμαι μέλο τη Ειδική Μονάδα Αντιμετώπιση Καταστροφών. Υπηρετώ 22 έτη στην ΕΜΑΚ. Ήταν, θυμάμαι, μια βραδιά χειμωνιάτικη. Είμαστε του νυχτερινών καθήκων. Μόλι είχαμε εισέλθει τη μονάδο, πριν να προλάβουμε να παρκάρουμε τα οχήματα μα, ο υποδιοικητή μα λέει: ετοιμαστείτε γρήγορα, έχουμε σοβαρό επεισόδιο. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Στιγμές μεγάλης αγωνίας ζουν οι οικογένειες των παιδιών. Ολονύκτιο θρίλερ για τη διάσωση των 21 προσκόπων που χάθηκαν στο Τρόδος. Ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε τον εξοπλισμό μας. Πήραμε τις πληροφορίες από τον κύριο Νεβαόρου ότι 21 νεαροί, 21 ανήλικοι, βασικά ήταν 17 ανήλικοι και 4 18χρονοι, 20χρονοι, οι οδηγοί τους, είχαν χαθεί στο Τρόδος. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την συγκεκριμένη ημέρα ήταν θερμοκρασίες υπό το μηδέν και όλο το Τρόδος ήταν χιονισμένο. Ξεκινήσαμε, ανταποκριθήκαμε 6 άτομα, η ομάδα διάσωσης της μονάδας, με έναν αξιωματικό. Εγώ ήμουν ο υπεύθυνος ομαδάρχης της ομάδος. Και άλλα 4 μέλη διασώστες. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν χαθεί ανήλικα μωρά. Εκεί στο χώρο της πλατείας που είμαστε του κέντρου ελέγχου, αν θέλετε, εκεί, υπήρχε πολλή κινητοποίηση. Πολίτες, εθελοντές, πολιτική άμυνα, αστυνομία, στρατός, όλοι με το φιλότιμο να προσφέρουν για να εντοπιστούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα γίνεται, αν θέλετε, η προσκόπη και να διασωθούσει. Με την άφηξη μας των χώρων του στρατοπέδου της αεροπορίας του Τρόδους, είχαμε ξεκινήσει να λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες από τους παρευρισκόμενους εκεί της αστυνομίας του Τρόδους, τους αξιωματικούς, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την τοποθεσία που βρίσκονταν οι προσκόποι, ώστε να μπορούμε να επιχειρήσουμε καλύτερα. Η τοποθεσία που ήταν οι προσκόποι δεν είχε καμία σχέση ούτε με το αρχικό σημείο που είχαν ξεκινήσει, ούτε και με το μονοπάτι που είχαν ακολουθήσει. Λόγω της χιονόπτωσης όμως και του ομοιόμορφου του περιβάλλοντος γύρω, όλα ήταν χιονισμένα, είχαν χάσει εντελώς τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν στο πιο άσχημο, αν θέλετε, τοπογραφικά σημείο της περιοχής προς την Κακοπετριά. Είχαμε επικοινωνία με τον ομαδάρχη τους, αν θέλετε. Του έδωσα οδηγίες να μην μετακινηθούν καθόλου από το σημείο. Επίσης, ο νεαρός μου είχε αναφέρει διάφορα πρώτα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν 10χρονα, 9χρονα, 8χρονα. Είχαν αρχίσει να κρυώνουν, να πεινούν, να φοβούνται. Το σκοτάδι είχε ήδη καλύψει τα πάντα. Τα συναισθήματα τους ήταν κοντά στο να αρχίσουν να πανικοβάλλονται. Το ότι όμως ήρθα σε επαφή μαζί μας, κατάλαβα ότι ένιωθαν κάποια ασφάλεια. Το ότι επίσης τους είπαμε, ξέρουμε που ακριβώς είστε, απλά περιμένετε να έρθουμε, επίσης τους είχε δώσει κάποιες ελπίδες. Βλέποντας τα συστήματα πλοήγης των συστημάτων που είχαμε, έφτασα σε μια βουνοκορφή που είδα ότι μορφολογικά πρέπει να με βλέπουν. Οπότε άναψα ένα φανάρι και έκανα σήματα και πήρα τηλέφωνο τον ομαδάρχη των προσκόπων, τον ρώτησα, βλέπει το φανάρι. Και λέει μου, με μεγάλο ενθουσιασμό, ο νεαρός το βλέπω. Εκείνη τη στιγμή είπα, ύβραμεν τους. Τη στιγμή εκείνη συναντήθηκα με 4 πολίτες, 4 ανθρώπους που ήρθαν και εκείνοι ακούγοντας την είδηση να βοηθήσουν. Ήταν όλοι ντυμένοι με κυνηγετικά ρούχα, με ορειβατικών εξοπλισμών και τόπακες, κακοπετρίτες. Οπότε ενσωματωθήκαν μαζί μας. Στο σημείο αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη κατάβαση από μια πλήρως χιονόσκεπη απόκριμνη περιοχή. Ήμουν μπροστά και ακολουθούσαμε τα υπόλοιπα άτομα, οι υπόλοιποι. Ξέρετε, το χιόνι, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, είχε γίνει πάγος. Δεν υπήρχε φρέσκο χιόνι για να πατάς καλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα γλιστρήματα που είχαμε ήταν δεκάδες. Σε κάποια φάση όμως θυμούμε, όπως κατέβαινα, εντόπισα ένα λάστιχο του νερού.
το οποίο λάστιχο ήταν μια γραμμή και κατεβαίνει. Οπότε λέω τους, ας πιάμε τούν τη γραμμή, κατεβαίνει παραπλήσια στο σημείο των προσκόπων και κρατούσαμε το σαν σχοινί. Όπως προχωρούσαμε, πατώντας στο επόμενο μου βήμα σε κάποια φάση, βρέθηκα μέχρι το στήθος στο χιόνι. Ήταν ένα σημείο το οποίο είχε ένα θάμνο. Ο θάμνος, επειδή ήθελα να το ξαναδώ μετά, μιλούμε για ένα θάμνο 3 μέτρων, ο οποίος ήταν καλυμμένος πλήρως από χιόνι. Με τη βοήθεια των συνάδελφων ξαναφύγαμε έξω και ξανασυνεχίσαμε την πορεία μας. Προσεγγίσαμε τα παιδιά. Η πρώτη μου έννοια ήταν να τους δώσουμε θερμοκρασία, γιατί όλοι ήταν στη φάση κοντά να πάθουν κάποια υποθερμία. Βρεμένοι, κουρασμένοι, πεινασμένοι και ψυχολογικά κατεβλημένοι. Ανάψαμε φωτιές, δυσκολευτήκαμε να βρούμε ξύλα, ήταν όλα βρεμένα, όλα καλυμμένα, καταφέραμε τα. Και ξεκινήσαμε μαζί με τους 4 τόπακες, να κατοστρώνουμε το σχήμα από πού να τους βγάλουμε. Η ώρα είναι 11:30 και όπως προχωρούμαστε η ομάδα διάσωσης έχει καταφέρει να προσεγγίσει το δύσβατο σημείο όπου βρίσκονται τα παιδιά με τους συνοδούς τους και αυτή την ώρα τους οδηγούν εδώ στο στρατόπεδο Παπαχριστοφόρου. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο ήταν γύρω στα 100 μέτρα κάτω από την Πουνοκορφή. Στο σημείο εκείνο υπήρχε μονοπάτι το οποίο ήδη με είχαν ενημερώσει οι τόπακες ότι θα χρειαστεί το εκχιονιστικό για να το καθαρίσει, να μπορέσουμε να περπατήσουμε να βγάλουμε τα μωρά πάνω στο οριζόντιο, το ίσιο. Εγώ χαρακτηριστικά θυμούμαι εκράτουν πάνω μου 2 κοριτσάκια τα οποία σχεδόν είχα χάσει τελείως την ψυχολογία τους, δεν μπορούσαν να περπατήσουν, οπότε τα κρατούσα εγώ. Οι πολίτες, οι εθελοντές, αν θέλετε, επίσης τους έβαλαν να κρατούν που 3-4 μωρά ο καθένας. Γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν έκαναμε περίπατο σε κάποιον μονοπάτι της φύσης καθαρών, αλλά περνούσαμε συνέχεια από απόκρημνες περιοχές και το χιόνι ήταν όπως τον πάγο, παγοδρόμιο. Ο δεύτερος συνάδελφος του έδωσα καθήκοντα χθοφόρου. Είχε φορτωθεί 15-16 μπερκίν των προσκόπων για να τους ξαλαφρώσει και κατευθύνουμε προς το σημείο που είχαμε ορίσει. Είχε αποφασιστεί από το κέντρο ελέγχου της αστυνομίας να παραμείνουμε στο σημείο που ήμασταν ασφαλισμένοι, θεωρητικά ασφαλισμένοι, και με ελικόπτερο να φύγουν όλοι οι παρευρισκόμενοι, τα μωρά και μετά στο τέλος μπορεί και εμείς, έτσι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια τούτης της αερομεταφοράς, συμβήκασαν πολλά περιστατικά που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό όλης της ομάδας της ΕΜΑΚ. Σε κάποια φάση, ένας εκ των κυνηγών ήρθε και με ρώτησε, σαν να ήταν μέλος της ομάδας μας ο άνθρωπος, ερώταν πάντα, αντιλαμβανόμενοι ότι υπήρχε και ο μεγάλος κίνδυνος, αν μπορώ να κάνω αυτό, αν μπορώ να κάνω αυτό, σαν να ήταν δικός μας. Και μου λέει, μπορώ να πάω να φέρω ξύλα για πουτσίνον το δέντρο που βλέπω και κάτω. Και του λέω, πιένε, αλλά προσεκτικά. Ο άνθρωπος ξεκίνησε να πάει. Στα 2 μέτρα που είχε ξεκινήσει, έχασε την ισορροπία του και ξεκίναν να γλιστρά. Εγώ επειδή τον είχα 9, τον είδα. Και τρέξα, όπως βλέπετε στις ταινίες, έπεσα και τον έπιασα από το πόδι. Αποτρέποντας τον να συνεχίσει να γλιστρά στο χάος. Είχα όμως αρχίσει και εγώ να γλιστρώ. Οπότε φώναξα του άλλου μου συναδελφού και έτρεξε και εκείνος και πιάμε εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ήμουν σίγουρος ότι ούτε να αφήσω τον κυνηγό, αλλά ούτε ο συνάδελφος με εμένα. Σιγά σιγά τραβήσε με εμένα, τραβήσαμε τον κυνηγό και μετά από 5 λεπτά περίπου που κατάφερε να μιλήσει ο άνθρωπος, μας είπε το πρώτο ευχαριστώ. Εκείνη τη στιγμή να μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου, δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ και μέχρι σήμερα κρατώ φιλικές σχέσεις με τον άνθρωπο. Είδαμε διάφορα φαναράκια, ο χρόνος περνούσε, είχε κοντέψει μεσάνυχτα.
ώρες μετά την πρώτη μας ανταπόκριση. Είδαμε διάφορα φαναράκια να προσεγγίζουν από την βουνοκορφή το σημείο. Απόσταση περίπου 300 με 400 μέτρα από εμάς. Το πρώτο φαναράκι σε κάποια φάση, όπως περπατούσε και κατευθύνεται προς το μονοπάτι που σας είπα πριν, που προσέγγιζε την περιοχή, έχασε και γιος την ισορροπία του. Ήταν ένας διασώστης, εθελοντής, πολίτης, ο οποίος έχει πάρα πολλή εμπειρία σε ορειβατικά κτλ. Έχασε την ισορροπία του και με μεγάλη ταχύτητα διάνυσε μια πορεία 300 μέτρων, χτυπούσε συνεχώς πάνω στους θάμνους, τις λατσές που υπήρχαν στην περιοχή σε κάποια δέντρα και σταμάτησε στο τελευταίο πριν τον κρεμό. Έμεινε παγιδευμένος εκεί. Ο άνθρωπος φώναζε, ζητούσε βοήθεια, είχε σπάσει ανοιχτό κατάγμα κνήμης περώνης και διάφορα άλλα σημεία του σώματος, του πλευρά κτλ. Είχε πάρα πολλά τραύματα. Οπότε εμείς έπρεπε να διαχειριστούμε και έγινε το περιστατικό. Για να προσεγγίσουμε το διασώστη που είχε τραυματιστεί, είχε ο συνάδελφος μου ένα μαχαίρι πάνω του και με εκείνο το μαχαίρι έκαμε σκαλοπατάκια για να καταφέρουμε να ανεβούμε να τον προσεγγίσουμε. Ήταν τα πιο δύσκολα 100 μέτρα που ανέβηκα ποτέ. Δεν μπορούσες να ανέβεις, εκλειστρούσαμε συνεχώς. Φτάνοντας στο σημείο που ήταν ο διασώστης, ο εθελοντής, αμέσως είδα το σοβαρότατο τραύμα που είχε στο πόδι του, αλλά λόγω της φύσης των τραυμάτων του, ο άνθρωπος ήταν εντελώς χαμένος. Είχε ήδη αρχίσει να παρουσιάζει την πρώτη του υποθερμία. Με τον εξοπλισμό που είχε, ο διασώστης τον εκατεβάσαμε σιγά σιγά στο τέρμα του χάους για να μπορεί το ελικόπτερο να προσεγγίσει. Ακολούθως ήρθα σε επαφή με το κέντρο ελέγχου της αστυνομίας και του έδωσα το δικό μου στίγμα, το νεότερο, είμαι σε αυτόν το σημείο και ελάτε να τον πιάσει τον άνθρωπο γιατί θα το χάσουμε. Και ξεκινήσαμε εμείς ήδη με τα σώματα μας να το ζεσταίνουμε για να το διατηρήσουμε εν ζωή. Ήρθε το ελικόπτερο, έπιασε τον, άφησε όλον τον εξοπλισμό εκεί, ο άνθρωπος, πιάσαν τον και έφυγε. Όπως κάτσαμε γύρω από τη φωτιά και βάλα του και μιλούσαν τα μωρά μεταξύ τους, νιώθαν καλύτερα. Ο ένας μικρός σταμάτησε μια φάση και λέει μου, κύριε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω του, να πεθάνουμε, κύριε, απόψε, λαλί μου. Λέω του, όχι, φίλε μου, με φάση. Σίγουρα, λαλί μου. Λέω του, σίγουρα. Εντάξει, λέμε. Δηλαδή, νιώθες ότι έδωκα του την απάντηση που ήθελε και δέχτηκε τη, ένιωσε τη. Αλλά με ρώτησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν μέσα στη ψυχολογία των μωρών και το σενάριο αυτό. Βασικά το ελικόπτερο δεν κάθεται κάπου. Έρχεται σε ένα σημείο 25-30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, κατέβαινε με το παρούρκο ο διασώστης της αεροπορικής τελευταίας αστυνομίας και πιάνε το μωρό, ένα μωρό, ξανακατέβαινε, σαν εωρίτουν εκεί, πιάνε δεύτερο και έφευγε. Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και για μας τους επαγγελματίες, έχει την τοπικό του βαθμό δυσκολίας και τα 10χρονα, 11χρονα έπρεπε να ανταπεξέλθω. Είναι η στιγμή που η καρδιά επιστρέφει στη θέση της. Είναι η στιγμή που οι γονείς, μετά από πολύ ωραία χτάρα, αντικρίζουν ξανά τα παιδιά τους. Είναι 2:30 το πρωί της Κυριακής και μόλις έφτασε ακόμη ένας ασθενοφόρος στο νοσοκομείο Κυπερούντας. Γύρω στις 2 το πρωί είχαμε δώσει τον τελευταίο πρόσκο. Είχαμε και εμείς κρυώσει, είχαμε και εμείς κουραστεί, είχαμε και εμείς καταπονηθεί, αν θέλετε, από το όλο επεισόδιο. Αντιλαμβάνεστε, η χρονική διάρκεια του και η φύση του επεισοδίου ήταν τέτοια. Η μοναδική μου ανησυχία, θέλετε, ήταν του μεγάλου αριθμού των ατόμων που είχαμε υπό την επίβλεψη μας να μην μας φύγει κανένας και να σκοτωθεί. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να
να έχεις 21 μωρά, γιατί και ο 20χρονος για μένα μωρών είναι, και να χάσεις κάποιον γιατί χάσαν την ισορροπία του και κατέληξε στο χάος. Δεν είναι το θέμα της νομικής ευθύνης ή οτιδήποτε. Είναι το θέμα να προστατεύσεις την ζωή του. Τούτη είναι η δουλειά μου και τον πρέπει να κάνω. Μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και τα τελευταία 15 μέλη της ομάδας διάσωσης. Η δραματική περιπέτεια είχε φτάσει στο τέλος της. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που συζητούσαμε μετά η ομάδα, δηλαδή οι στιγμές εκείνες είναι πολύ σημαντικές. Ο ένας ήταν για τον άλλο. Αν έφευκε ένας κρίκος που την αλυσίδα, η αλυσίδα θα έσπατε. Αυτό που θα μείνει για πάντα χαραγμένο και στο μυαλό και στη ψυχή μου είναι το πόσο ανάγκη έχεις την ομάδα σου. Όσο καλός παίχτης και να είσαι μόνος σου, δεν μπορεί μόνος του ένας άνθρωπος. Χρειάζεσαι την υποστήριξη ικανότατων ανθρώπων που είχα την τύχη σε το συγκεκριμένο περιστατικό να, όπου και αν γυρίσω, να βλέπω μια πολλά δυνατή ομάδα.